Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα, να κάνω μία μικρή διόρθωση μόνο. Δεν είμαι βοηθός προπονητή, είμαι πλέον γενικός αρχηγός γυναίκη ομάδα του Άρη. Α, μάλιστα. Δεν ενδιαφέρεσαι δηλαδή να ασχολείσαι με την προπονητική? Με την προπονητική ασχολούμαι, αλλά με τα τμήματα της υποδομής, όχι με το γυναικείο τμήμα. Κάποια στιγμή νομίζω θα έρθει ο καιρός να φτάσεις και στην πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω αν το έχεις στο μυαλό σου. Αυτό είναι στην άκρη του μυαλού μου, αλλά νομίζω ότι ακόμα θέλει αρκετό χρόνο να αποκτήσω λίγη ακόμα εμπειρία για να μπορώ να τα απεξέλθω με καλύτερες και περισσότερες γνώσεις πάνω στην προγραμματική στις γυναίκες. Αλήθεια, οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο πότε κρεμάνε τα παπούτσια τους που λέμε, τα ποδοσφαιρικά συνήθως, σε τι ηλικία? Δεν έχει ηλικία αυτό. Δεν μπορεί έχει. Να τα κρεμάσεις στα 20, ναι. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να σε αναγκάσουν να το κάνεις αυτό. Στην χώρα μας δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν είναι επαγγελματικό, είναι ερασιτεχνικό και όλες οι κοπέλες τα πρωινά δουλεύουν και κάνουν τα απόγευμα είναι ναι. Το χόμπι τους για να μπορούν να επιβιώσουν. Μπορεί και μέχρι τα 40-45 ναι. Να παίζεις, δεν έχει ηλικία. Στην Ελλάδα δεν είναι, γιατί σε κάποιες άλλες χώρες προηγμένες στην Ευρώπη όχι μόνο είναι, αλλά είναι και σούπερ επαγγελματικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο 3 ή 4 χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο στις γυναίκες. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς για μας είμαστε μέσα σε αυτές τις 4. Ναι, καλά, έχουμε τέτοιες θλιβερές πρωτιές, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές ως χώρα. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε αυτή την κουβέντα. Ο λόγος που σε καλέσαμε είναι για το ότι έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα η ομάδα. Κέρδισε και μάλιστα στο Κλεάνδρης Βικελίδης 6-0 το Μεσολόγγι, ήταν η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεν είναι? Σωστά, είναι η πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, η δυναμικότητα των δύο ομάδων, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω την αντίπαλο ομάδα, αλλά είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στην Α' Εθνική. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Είχαν σχετικά νεαρές παίχτριες που προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο. Η δικιά μας η ομάδα είναι λίγο πιο έμπειρη. Πιο πολλά χρόνια στην Α' Εθνική. Ο Άρης είναι μόνο μία φορά έπεσε στη Β' Εθνική. Όλες τις άλλες χρονιές του είναι στην πρώτη Εθνική και στις πρώτες 5 θέσεις. Εντάξει, για μας ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Πόσες ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, αλήθεια? Φέτος είναι 12 οι ομάδες 12, ναι. Που είναι στην Α' Εθνική. Είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όσον αφορά αυτό, γιατί πέρσι αναγκαζόμασταν να παίζουμε με 9 ομάδες, γιατί ο Εργοτέλης αποχώρησε πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπήρχαν ρεπό, υπήρχαν μεγάλες διακοπές, δεν υπήρχε καλή ροή στα παιχνίδια. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Κάνατε κάποιες... Μας δυσκόλευε πάρα πολύ. Πολλά κενά, μεγάλα κενά. Είχατε κάποιο διάστημα, νομίζω είχατε να παίξετε κανένα μήνα. Κοντά στον 1,5 μήνα είχαμε να δώσουμε επίσημο παιχνίδι. Αυτό βέβαια είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στους προπονητές και στις παίχτριες, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, κατάλαβα. Φέτος όμως είναι καλύτερα με τις 12 ομάδες. Θα υπάρχει συνεχή ροή, αν εξαιρέσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που υπάρχει διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Μετά τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Η μορφή του πρωταθλήματος και το πώς διεξάγεται, δηλαδή ο πρώτος παίρνει το πρωτάθλημα, εντάξει, από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, κερδίζουν τις εντυπώσεις. μόνο ο πρωταθλητής στην Ελλάδα δυστυχώς έχει το προνόμιο να βγει στο Champions League και να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο. Και πόσοι πέφτουν? Αυτή η προκήρυξη βγαίνει λίγο αργότερα, σαν συμπληρωματική. Δηλαδή, τι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν έχει γίνει η προκήρυξη ακόμη? Όχι, ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσες ομάδες θα πέσουν. Δεν θα έπρεπε, αυτό δεν είναι. Κοντά στο Δεκέμβριο έχουμε ζητήσει άπειρες φορές να βγαίνει η προκήρυξη εξ αρχής, να ξέρουμε ποιες ομάδες θα πέσουν, όχι ποιες, πόσες ομάδες θα πέσουν, πόσες θα ανέβουν, για να ξέρουν και οι άνθρωποι γενικά που βαδίζουν και που δεν βαδίζουν. Συνήθως όμως βγαίνει μια συμπληρωματική προκήρυξη κοντά στο Δεκέμβριο, όπου λέει ότι θα πέσουν 2 ομάδες, θα πέσουν 3 ομάδες. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Σε σχέση με πέρσι, έχει διαφορές η ομάδα? Έγιναν προσθήκες, πόσες και ποιες στον αριθμό? Έχουν γίνει 6 προσθήκες. Ναι. Αρκετά σημαντικές, και αυτό φάνηκε και από την πρώτη αγωνιστική. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ από μεριάς μου να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Έχω αγαπάω αυτή την ομάδα, είμαι πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Φέτος, όπως λέμε, κρέμασα και τα παπούτσια μου, έχω αναλάβει το ρόλο του γενικού αρχηγού. Οπότε είναι καλύτερο, γιατί μπορώ και μπαίνω μέσα στα αποδυτήρια, μπορώ να έχω το παλμό των παιδιών, γιατί μέχρι και πριν λίγους μήνες ήμουνα σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό δέσιμο με τον κύριο Βουτσά που είναι ουσιαστικά η διοίκηση για μας, ναι. Με τους προπονητές, ο κύριος Πυλεδονίδης, ο κύριος Παπαδίνας και ο κύριος Μπαδιαράς, ο προπονητής των τερματοφυλάκων, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και συνεργασία. Α, έχετε και τον Γιώργο τον Μπατζιαρά, προπονητή τερματοφυλάκων. Έχουμε και τον κύριο Γιώργο, ναι, σαν προπονητή τερματοφυλάκων. Προπονήσεις που κάνετε? Κάνουμε στα ΤΕΦΑ. Σε πλαστικό, τώρα έτυχε να παίξουμε στο κλειάνθρωπο Βικελίδης που είναι χόρτο, απλά αυτό δεν μας επηρεάζει παικτικά. Ναι. Βγήκατε ότι... ωφελημένες δηλαδή από το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική ομάδα η πρώτη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις υποχρεώσεις της και παίξατε στο Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, γιατί έτσι πως έχουμε δει την κλήρωση, νομίζω μόνο άλλα δύο παιχνίδια μπορούμε να δώσουμε στο κλειάνθρωπο Βικελίδης. Ναι. Τα υπόλοιπα αναγκαστικά θα τα δώσουμε σε κάποια άλλη έδρα. Είχε κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου και με δεδομένο το ότι δεν έπαιζε η ιατρική ομάδα, περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς πάλι ήμασταν με φίλους και γνωστούς, γονείς και εντάξει, αυτό λίγο μας στεναχωρεί κάθε φορά. Να. Αλλά από ένα σημείο και μετά το συνηθίζεις. Να μην στεναχωρέσει πολύ μόνο τον κύριο Βουτσά, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κύριο ο Βαγγέλης ο Βουτσάς για την ομάδα. Είναι ουσιαστικά ο στυλοβάτης, όχι μόνο χρηματοδότης. Είναι ο στυλοβάτης, δηλαδή, είναι σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι ότι προσπαθεί να λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο τμήμα και γι' αυτό φέτος δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Έχουμε και ξένη παίκτρια, μία ή είναι η παραπάνω? Έχουμε τρεις. Α, τρεις έχουμε. Είναι οι ξένες παίκτριες που έχουμε φέτος. Είναι η Μπράντιτς, η οποία έκανε και hat-trick στην πρώτη της συμμετοχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ομάδα μας. Ναι. Είναι η Γιάννα η Τζόρτζεβιτς, η οποία την έχουμε, είναι η τρίτη της χρονιά στην ομάδα του Άρη. Και είναι και η Νικολέτα Νίκολιτς, η οποία και αυτή φέτος χθες έκανε τον ντεμπούτο της με την ομάδα μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και Νίκητς στην πρώτη ομάδα και Στεφάνοβιτς. Έχουμε, και έχουμε τη Σέρβικο, το Σέρβικο, το Λόμπι, καλά το φτιάξατε. Ναι, έχουμε έτσι από την Σέρβικη αγορά, γιατί νομίζω μπορούν και εγκληματίζονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο στόχος φέτος της Ελευθερία ποιος είναι? Μας είπες ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης καταφέρει να είναι με τις πέντε πρώτες ομάδες, με την πεντάδα. Δείτε, εμείς με το που ξεκινάει πάντα η σεζόν βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Στόχος μας όμως είναι να κερδίζουμε κάθε Κυριακή. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, Δευτέρα είναι η αποθεραπεία μας. Από την Τρίτη που ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι, ο στόχος είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν μας ενδιαφέρει τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά από δύο, από τρεις εβδομάδες, πότε θα είναι το ντέρμπι με το ΠΑΟΚ, πότε θα είναι το ντέρμπι με κάποια άλλη ομάδα. Mm-hmm. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε διοργάνωση ξεχωριστά και ίσως αυτό να είναι και ο λόγος που τα τελευταία 2-3 χρόνια η ομάδα του Άρη βρίσκεται στα ψηλά σκαλοπάτια της κατηγορίας. Mm-hmm. Εκτός από τον ΠΑΟΚ που είναι ο μεγάλος αντίπατος και εδώ στην πόλη, οι άλλες μεγάλες ομάδες έχουν γυναικεία τμήματα, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός? Όχι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και έκανε εννοείται, όχι, δεν υπάρχει έμψυχο υλικό. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει το αφημία, απλά δεν υπάρχει έμψυχο υλικό για να μπορούμε να παίζουμε. Ο Ατρόμητος από την Αθήνα έχει, ο Όφη κάτω από την Κρήτη έχει ομάδα, η Λάρισα έχει ομάδα, η ΑΕΛ δηλαδή. Ναι. Η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει την Καρδίτσα, Ελπίδες Καρδίτσας είναι η γυναικεία ομάδα. Η Δράμα που έχει, η Δόξα ας πούμε που έχει την Αμαζόνες Δράμα σαν ομάδες. Αλλά από μεγάλες ομάδες, έτσι ξακουστά ονόματα, είναι... Όχι, τριάδα της Αθήνας δεν έχει έμψυχο υλικό. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα αποκτήσουν και αυτές. Για να κάνουν και τότε, νομίζω τότε θα γίνει και πολύ πιο ανταγωνιστικό και... Σίγουρα, όσες πιο έτσι... Εμπορικές ομάδες. Το ευρύ κοινό, μπράβο, εμπορικές ομάδες έχουν και γυναικεία τμήματα, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα. Επόμενος αντίπαλος τώρα, μας είπες τώρα δεν έχει δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχει δράση, παίζουμε εντός έδρας πάλι με τη Γλυφάδα, αθηναϊκή ομάδα. Προετοιμαζόμαστε τώρα, βασικά τώρα θα μας λείψουν κάποια παιδιά στην εθνική ομάδα. Α, έχουμε και διεθνείς παίκτριες δηλαδή. Ναι. Έχουμε διεθνείς παίκτριες και οι κοπέλες από τη Σερβία είναι και οι τρεις διεθνείς και η Σπυριδονίδου και η Γεωργατζή είναι διεθνείς, θα φύγουν τώρα δηλαδή με τις γυναίκες. Εντάξει, θα συνεχίσουμε, εμείς δεν μας επηρεάζει αυτό, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιδιά να δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις μας. Θα περιμένουμε σε μία εβδομάδα να γυρίσουν και αυτά τα πέντε κορίτσια, ώστε να συμπληρωθεί ξανά η ομάδα 100% και να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τη Γλυφάδα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Να ευχηθούμε να πάει καλά η χρονιά έτσι όπως ξεκίνησε με αυτό το εμφατικό 6-0. Σε εσένα για το καινούριο σου πόστο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Χθες με το που τελείωσε το παιχνίδι, θα σας πω ότι μια, αν μου επιτρέπει ναι, ο χρόνος. Ναι, σου επιτρέπουμε φυσικά. Με το που πήγαμε στο γήπεδο, ναι, είχα λίγο αγχωθεί. Ναι. Με το που μπήκανε μέσα οι 11 για να παίξουν, σηκώθηκα ασυναίσθητα σαν να ήθελα να μπω να ξεκινήσω κι εγώ. Να. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ναι. Μετά από 21 χρόνια, απλά να είμαι δίπλα στο πάγκο και να μην μπορώ να μπω μέσα, ας πούμε. Είναι αυτή η μετάβαση του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, του οποιοδήποτε απασχολείται με ένα επαγγελματικό άθλημα ή άθλημα, εν πάση περιπτώσει, μετά από πολλά χρόνια να είναι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Φυσικά τα κορίτσια μου με ξεαγχώσαν γρήγορα. Ήδη στο τέταρτο λεπτό η Μπίμπι είχε σκοράρει, οπότε ήμασταν πολύ χαλαροί μετά. Και ας ελπίσουμε ότι στο επόμενο παιχνίδι θα έχετε και περισσότερο κόσμο. Προσευχόμαστε και τους καλούμε να έρθουν στο γήπεδο να μας δούνε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.